Καλημέρα, Ράνια. Καλημέρα, Μαριέλα. Ήρθα λοιπόν στη Μήλο και η πρώτη στάση που έκανα είναι εδώ στο γραφικό ψαροχώρι και στα λεγόμενα σύρματα, στο χωριό Κλίμα. Θέλω λίγο να μου πεις, αφού δείξω κάποια πλάνα με αυτά τις πολύχρωμες πόρτες που είναι πασίγνωστες νομίζω οι φωτογραφίες, αυτές κάνουν το γύρο του διαδικτύου συνεχώς όσον αφορά στη Μήλο, να μου πεις λίγο την ιστορία τους. Το Κλίμα πριν αρκετά χρόνια βέβαια, πριν 50-60 χρόνια τουλάχιστον, ήταν ένα χωριό που μένανε μόνο ψαράδες. Είναι τόσο κοντά τα κτίσματα αυτά που ονομάζουμε σύρματα στη θάλασσα, γιατί χρησιμοποιούσαν τον κάτω όροφο, όπως είναι εδώ, για να βάζουν τα καΐκια τους μέσα. Μπορούμε να πάμε και μία να δούμε, ωραία. Ενώ τον πάνω όροφο τον χρησιμοποιούσαν για να μένει η οικογένεια. Αυτά το χειμώνα. Ναι. Τα καΐκια τα φέρναν εδώ για να μπορούν να τα προφυλάξουν από τον καιρό, αλλά και να κάνουν ό,τι επιδιόρθωση χρειαζόταν. Κάπου εκεί βρίσκεται και η αιτία που ονομάζονται σύρματα αυτού του είδους τα κτίσματα. Εικάζεται ότι είτε λόγω του σύρματος με το οποίο έφερναν τη βάρκα, το καΐκι, μέσα στο κτίσμα, είτε από το ρήμα σύρο. Ναι. Σύρο σύρματα έχουν ονομαστεί έτσι. Το καλοκαίρι βγάζανε τα καΐκια εκτός, στα ρεμέτσα, και χρησιμοποιούσε η οικογένεια και τους δύο όροφους του κτίσματος. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι εσείς συγκεκριμένα είσαι σε ένα μαγαζί το οποίο έχει τουριστικά είδη, δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει εδώ και να προμηθευτεί κάποια πράγματα για το σπίτι του, σωστά? Βεβαίως, και κοσμήματα και τουριστικά είδη τα οποία είναι χειροποίητα. Τα περισσότερα δε από αυτά τα φτιάχνει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού μαζί με τη μητέρα του. Μάλιστα. Πάντως μου αρέσει γιατί έχετε κρατήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Και αυτό νομίζω ότι εδώ έχεις περιθώρια να το αλλάξεις. Έχεις την τύχη να είσαι σε ένα τέτοιο χώρο και σε ένα τέτοιο χωριό. Να το αλλάξεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει λόγος ακριβώς. Ωραία.